Σήμερα μια πανδεσσαλική κινητοποίηση εδώ στον Τελεγά με στόχο να παλέψουμε για έναν Τελεγά δημόσιο φορέα με υπαλλητική κρατική χρηματοδότηση, ο οποίος θα ασφαλίζει και θα αποζημιώσει στο 100% την αγροτική παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους, γιατί σήμερα αυτό δεν ισχύει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζημιογόνα έτη που δεν καλύπτουν και να υπάρχουν και μεγάλη απώλεια εισοδήματος και παραγωγής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Πολύ περισσότερο που φέτος, ιδιαίτερα λόγω και του κορονοϊού, εμείς ζητάμε άμεσα να δοθεί το υπόλοιπο 35% που μας χρωστάει ο ΕΛΓΑ από τις ζημιές του 2019, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή. Από εκεί και πέρα όμως, και με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση, πρέπει να καταγγείλουμε καταρχήν τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, ο οποίος σε μια σύσκεψη που έστειλε χθες στον Δήμαρχο, στην ουσία είπε, ενώ είναι αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, ενός κρατικού υποτίθεται φορέα, ζήτησε τις ασφαλιστικές ιδιωτικές εταιρείες να μπουν και να καλύπτουν μέρος της παραγωγής. Και από εκεί και πέρα και το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τις διαδηλώσεις που πιάνει και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, και ξέρουμε ότι έχουμε πικρό παράδειγμα από τα αγροτοδικεία, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι με την πάλη μας ως οργανωμένο αγροτικό κίνημα και ως οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα θα το αναγκάσουμε να μείνει στα σιρτάρια, να μην υλοποιηθεί, και αυτό θα είναι και ο βασικός μας στόχος στο επόμενο διάστημα να το σπάσουμε στην πράξη.